Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Να διευκρινίσω ότι είναι και δήμαρχος Αμαρουσίου. Θα τον ρωτήσω για τις εξελίξεις και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά όμως θα δώσω πρώτα το λόγο σε εσένα, Έλενα Μπρέγιανη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατούλη. Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γίνει και η κυρία Μπρέγιανη μαζί μου, ασχολείται με τα θέματα της υγείας. Να ξεκινήσουμε από τα ιατρικά. Ναι, κύριε Πατούλη, να μας πείτε λιγάκι για την εξώδικη διαμαρτυρία που απέστειλε χτες ο Ιατρικός Σύλλογος προς τον πρόεδρο του ΙΟΠΗ. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει εδώ και πολύ, σε πολύ χρονικό διάστημα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μία αξιοπιστία μεταξύ των ασθενών, των λειτουργών και του φορέα. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι δεν υπάρχει σε επίπεδο δημοσιοποίησης ο προϋπολογισμός αυτά τα οποία πήρε από τους ασφαλιστικούς φορείς, από το κράτος και πού τα έχουν αποδώσει και για ποιο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτό έχουμε αναφέρει ότι πρέπει να γίνει μια διαρκής διαχειριστική επιτροπή του ΙΟΠΗ, η οποία εφόσον δεν έχει τα χρήματα όπως θα έπρεπε και τη χρηματορροή που θα επιβάλλεται, να δίνει λογαριασμό σε αυτή την επιτροπή που θα είναι από κλαδικούς φορείς λειτουργών, ώστε να μην υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης όσον αφορά ότι κάποιοι παίρνουν κάποια χρήματα και κάποιοι δεν. Κύριε Πατούλη, εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά, έτσι όπως σας ακούω, ότι υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα καχυποψίας απέναντι στον ΕΟΠΗ, στη διοίκηση του ΕΟΠΗ. Η εντύπωση που έχετε ή πληροφορίες είναι ότι ο ΕΟΠΗ έχει χρήματα και δεν τα αποδίδει. Όχι, ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή έχει κάποια λίγα χρήματα σχετικά με αυτά που θα έπρεπε. Γι' αυτό είχαμε μιλήσει για ένα θνησυγενής οργανισμό, ο οποίος γρήγορα και πρόχειρα είχε ξεκινήσει προέτους περίπου και ξεκίνησε από την αρχή του χρόνου να λειτουργεί, γιατί δεν είχε εξασφαλίσει την χρηματορροή που χρειαζόταν η συνένωση όλων αυτών των ασφαλιστικών ταμείων. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Έγινε μια διαδικασία χωρίς οι ασθενείς να ξέρουν και να έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα σε ποιο γιατρό θα πάνε, αν έχουν ολοκληρώσει τις 200 επισκέψεις για να μην πληρώσουν, γιατί κανείς δεν το ελέγχει αυτό, και βεβαίως πολύ περισσότερο βάζοντάς τους βαθιά το χέρι στην τσέπη με 15% συμμετοχή των ασφαλισμένων, ακόμα και για οποιαδήποτε εξέταση και να κάνουν, και τώρα τελευταία ακόμα και για το τηλεφωνικό κάλεσμα το οποίο θα κάνουν για να κλείσουν ραντεβού. Υπό αυτή την έννοια εμείς είπαμε όσα χρήματα υπάρχουν να διαχειρίζονται με ισότιμο και ισόποσο τρόπο στους διάφορους κλάδους υγείας και παρόχους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, έχουμε ζητήσει ένα χρονοδιάγραμμα για τα 570 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρωστούν αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικοί φορείς για το 2010 και 2011 στους εργαστηριακούς αλλά και κλινικούς γιατρούς, οι οποίοι κάναν εθελοντισμό. Κανείς δεν έχει πει πότε θα αποπληρωθούν, αν θα αποπληρωθούν και σε ποιο ύψος. Όλα αυτά λοιπόν, και το χρονοδιάγραμμα και ο διαχειριστικός τρόπος, αλλά πολύ περισσότερο και η χρηματορροή που κάθε μήνα κανείς δεν ξέρει αν θα πληρωθεί και για πόσο διάστημα αυτό μπορεί να κρατήσει, εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και τώρα αφενός με να διευκρινιστούν μέσα από επίσημα έγγραφα του ΙΟΠΗ προς κάθε κατεύθυνση το χρονοδιάγραμμα, εάν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και να σας πω και κάτι, κυρία Καραγιάννη. Ναι. Ακόμα επειδή οι γιατροί κάνουν εθελοντισμό σε ανασφάλιστους Έλληνες μέσα από κοινωνικά ιατρία. Ναι. Εάν χρειαστεί να κάνουμε και για τους ασφαλισμένους Έλληνες εθελοντισμό, θα το κάνουμε. Αρκεί να υποθεί και αρκεί βεβαίως εκείνοι οι οποίοι ηγούνται του ΕΟΠΗ και του Υπουργείου Υγείας να κάνουν και εκείνοι εθελοντισμό στο επίπεδο της διαχείρισης και της διοίκησης. Κύριε Πατούλη, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, και με πολύ δεδομένα πια τα οικονομικά επίπεδα της χώρας, εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να γίνει μία αλλαγή εκβάθρων στην ίδια τη λειτουργία του οργανισμού, του ΕΟΠΗ, ή μήπως πια είναι θέμα προσωπικό, χρειάζεται μία αλλαγή ηγεσίας, μία αναδιάθρωση του ανθρώπινου δυναμικού, μπας και αποφορτιστεί το κλίμα, γιατί διακρίνω, σας είπα και πριν,
ένα κλίμα πολύ έντονης καχυποψίας και αρκετές φορές αυτή η ατμόσφαιρα σε επίπεδο και λεκτικών αντιπαραθέσεων ανεβαίνει πάρα πολύ στα ύψη. Είναι σαφές ότι αυτή η καχυποψία δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιοι φάγανε λεφτά, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει να κάνει με την ορθότητα της διαχείρισης, ναι, και της ισοτιμίας και ισοποσίας, να μπορούσα να το πω. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πατουλή, πού έδωσε χρήματα ο ΕΟΠΗ, ενώ θα έπρεπε να έχει άλλες προτεραιότητες. Για να καταλάβουμε τι εννοείται ισοτιμία. Ακριβώς, θα σας πω. Αν έχετε δει σε ποιους στα ΕΟΠΗ, θα δείτε ότι υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, κλινικοί γιατροί, φαρμακοποιοί, ιδιωτικές κλινικές, δημόσια νοσοκομεία. Εάν λοιπόν δούμε ότι στους ΜΕΝ έχει δώσει μέχρι το Φεβρουάριο, σε άλλους έχει δώσει μέχρι και τον Μάιο, σε άλλους μέχρι και τον Απρίλιο, θα μπορέσει να αντιληφθεί κανείς ότι η διαχείριση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει ότι εφόσον όλοι έχουν ανάγκες για να μπορέσουν να παρέχουν τις λειτουργίες τους, αλλά έχει να κάνει με το ποιους έχουν την προτεραιότητα να δώσουν τα χρήματα οι οποίοι. Αυτό εννοούμε εμείς καταρχήν. Κατά δεύτερον, έχουμε πει ότι οι οποίοι δεν πρέπει να λειτουργεί με χρήματα που θα του δώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Θα πρέπει απευθείας να γίνεται η χρηματοδότηση από τους ασφαλισμένους εφόσον διαθέτουν τα χρήματα αυτά για να έχουν την υγεία τους, ενώ πηγαίνουν στους ασφαλιστικούς φορείς τα χρήματα αυτά των ασφαλισμένων και μετά οι ασφαλιστικοί φορείς δεν τα αποδίδουν ως όφυλα για το κομμάτι της υγείας στον ΕΟΠΗ. Αυτό πάντως το οποίο περιγράφεται, έχω την αίσθηση ότι θα οδηγεί σε μεγαλύτερη κατάρρευση ακόμα τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε μεγαλύτερη οικονομική καχυξία, δηλαδή, αν ισχύσει αυτό το μοντέλο που λέτε. Όχι, κοιτάξτε, εμείς απέναντίας λέμε πόσα χρήματα χρειάζεται προϋπολογιστέ με ΕΟΠΗ για να λειτουργήσει, μέσα από μια ανελαστική δαπάνη, μέσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, μέσα από την τάξη την οικονομική την οποία έχει βάλει κάποιος ως στόχο. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα πρέπει να έχουν χρηματορροή και να διατίθεται κάθε μήνα στους παρόχους. Εάν δεν συμβαίνει αυτό να είναι ανελαστικό, τότε αυτό είναι που θα καταρρεύσει. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι για να μην τα κρατούν οι ασφαλιστικοί φορείς οι οποίοι έχουν δώσει στο μονοψώνιο που λέγεται ΕΟΠΗ να παρέχουν στους ασφαλισμένους την πρωτοβάθμια περίθαλψη και αυτοί δεν τα αποδίδουν το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε. Αυτό έχει δημιουργήσει ήδη στο πρώτο ουσιαστικό εφτάμινο της λειτουργίας του μεγάλα, αν θέλετε, οικονομικά κενά, τα οποία θα έχουν απρόβλεπτες συνέπειες και βεβαίως θα αυξάνονται μήνα με τον μήνα αντί να βελτιώνονται. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος στο τέλος αυτός ο φαύλος κύκλος πέφτουν μέσα μάλλον οι ασφαλισμένοι και οι ανθρώποι που έχουν. Καραγιάννη, εμείς κάναμε και άλλη μια πρόταση. Εάν θεωρούν ότι θα κάνουν ένα κάλεσμα στους γιατρούς υγειονομικούς ότι θέλουν να παράγουν εθελοντισμό για 6 μήνες, να βγουν να το πούν, να πούνε ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη, γιατί επί 2,5 χρόνια οι περισσότεροι είναι απλούρετοι από τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κάποιους τουλάχιστον, και από εκεί και πέρα όμως εθελοντισμό θα κάνουμε όλοι. Δεν μπορεί δηλαδή αυτοί που ηγούνται αυτή τη διαδικασία να παίρνουν ένα και δύο μισθούς και να λένε στους υγειονομικούς να κάνουν εθελοντισμό χωρίς να το λένε καθαρά τουλάχιστον στην κοινωνία. Να ρωτήσω αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως και δεν απαντήσατε. Εκτιμάτε ότι θα βοηθούσε η αλλαγή στην διοίκηση? Αλλαγή. Κοιτάξτε, αυτό που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει είναι να αντιληφθούν ότι η υγεία δεν είναι μια μονοσήμαντη διαδικασία. Είναι μια ενότητα ανθρώπων οι οποίοι όλοι μαζί, ο καθένας με τις δικές του ευαισθησίες και ο καθένας με τη δική του βούληση, μπορεί να παρέχει. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένας κλειστός, μια κλειστή αίθουσα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποκοπεί από τον οφάλιο λόγο εκείνων οι οποίοι χρόνια παράγουν υγεία, παρέχουν υγεία και διά την περιπτώσει υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και μπορούν να τις δώσουν στον κόσμο. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή, δεν νομίζω ότι απλώς μία διοίκηση, ένα πρόσωπο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, εκτός εάν αυτό το πρόσωπο που θα έρθει πλέον θα είναι εκείνο που θα αλλάξει και την νοοτροπία που υπάρχει σήμερα. Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό πρωί.